ραγδαία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας και ενίσχυση της λειτουργίας τους με όρους επιχειρήσεων. Ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης συνολικά στον κλάδο της υγείας, περιορισμός των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτος στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου. Αυτοί οι άξονες που αποτυπώνονται ανάγλυφα στο πρόγραμμα Υγεία 2014-2020 και εξειδικεύουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία πρόνοια, αποτελούν προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ακόμα πιο φτηνών εργαζόμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η πολυπόθητη αναθέρμανση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτός είναι ο στόχος που διαχρονικά υπηρέτησαν και υπηρετούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Αυτή είναι η μήτρα του κακού. Εδώ πρέπει να αναζητήσουν οι εργαζόμενοι τις αιτίες της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στις δημόσιες μονάδες υγείας, των δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές, της πολύμηνης αναμονής για ιατρικές εξετάσεις, για αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, χειρουργία, κτηνοθεραπείες, χημειοθεραπείες, για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να περιμένει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας, το 2016 οι out-of-the-pocket πληρωμές, έτσι τα λένε οι ασφαλιστές, δηλαδή η ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, άγγιξε το ποσό των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην πολιτική που αντιμετωπίζει την πρόληψη, την προστασία και την αποκατάσταση της υγείας του λαού σαν κόστος, που πρέπει να συμπιεστεί, δαπάνη που πρέπει να εξορθολογιστεί, γιατί μπαίνει εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλίων. Αυτή ακριβώς είναι η πολιτική της αιτίας και η αιτία της αύξησης του χάσματος ανάμεσα στις παραχόμενες υπηρεσίες υγείας και τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η αλματώδης ανάπτυξη και της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η αιτία που ξεψυχούν άνθρωποι περιμένοντας ένα κρεβάτι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί ενώ με βάση τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απαιτούνται τουλάχιστον 3.500 δημόσιες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, η χώρα μας έχει μόλις 700 δημόσια κρεβάτια ΜΕΘ και από αυτά λειτουργούν μόνο τα 560. Οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και εκπορεύονται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και με τον σχεδιασμό για το ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων. Στην Εθνική Σύνταξη Πείνας αντιστοιχίζεται ένα βασικό πακέτο παροχών υγείας φτωχοκομείου. Για υπηρεσίες υγείας πέρα από αυτό το στοιχειώδες ανεπαρκέστατο επίπεδο, θα πρέπει να προσφύγουν όσοι μπορούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, επαγγελματικά ταμεία ή στις άμεσες πληρωμές. Αυτόν ακριβώς το στόχο ήταν που υπηρέτησε και η περίφημη μεταρρυθμιστική τομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για την οποία περηφανεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η καρατόμηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Αν για οποιοδήποτε λόγο ξεπεραστεί το βασικό πακέτο, τότε ο ασθενής πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του ή μέσω ιδιωτικής ασφάλισης για τις επιστημονικά αναγκαίες τεκμηριωμένες απαραίτητες υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ, αλλά δυστυχώς για τους εργαζόμενους, για το λαό, για τον άνεργο, δεν χωράνε στα αντιεπιστημονικά τους πρωτόκολλα που υποχρεώνουν το γιατρό να εφαρμόζει και μάλιστα του επιβάλλουν ποινή αν δεν το κάνει. Αυτό το στόχο υπηρετούν και τα περίφημα DRG, δηλαδή το σύστημα κοστολόγησης ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά σε 18 νοσοκομεία της χώρας
και θα επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία μέχρι το 2021. Ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ολέθρια αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, κατηγοριοποιεί τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία όχι μόνο με βάση τα κλινικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και το πόσο κοστίζει η θεραπεία και τις τιμές αποζημίωσης. Έτσι, για παράδειγμα, η τιμή της αποζημίωσης για το έμφραγμα χωρίς επιπλοκές είναι 3.000 ευρώ. Για το έμφραγμα που έχει επιπλοκές, η τιμή ανέρχεται στα 6.000 ευρώ. Ενώ για το έμφραγμα που θα χρειαστεί μηχανική υποστήριξη, το κόστος εκτινάσεται στις 12.000 ευρώ. Το μόνο που δεν μας λένε τελικά, αυτή είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ποια είναι η διατίμηση της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι να απορεί κανείς μετά από όλα αυτά, γιατί τους εκπροσώπους των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, τους καίει ποια η άμεση εφαρμογή των DRG στα νοσοκομεία, μαζί με τη θέσπιση των ιατρικών πρωτοκόλων και η επιτάχυνση των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας. Γιατί ακριβώς υπηρετούν το στόχο της πλήρους εναρμόνισης των δημόσιων νοσοκομείων με τους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών, ώστε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Έτσι, ο κρατικός προϋπολογισμός ελαφρύνεται από το βάρος της χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας για να διοχετεύεται ζεστό κρατικό χρήμα στα μονοπόλια. Το μόνο που θα εξασφαλίζεται θα είναι ένα βασικό πακέτο παροχών πτωχοκομείου, το κόστος μετακυλίεται στις πλάτες των ασθενών και η ρύθμιση πλέον των υπηρεσιών υγείας θα γίνεται με βάση τους νόμους της αγοράς. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κλιμακώνει την επίθεση σε βάρος της υγείας του λαού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει ως εφόδιο την πολύτιμη αντιλαϊκή παρακαταθήκη που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τις τροχιοδεικτικές βολές της ηγεσίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και τις προτάσεις της για τη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη συνεργασία τους με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Προτάσεις φυσικά που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιγραφή του κυβερνητικού προγράμματος για τη δημόσια υγεία. Σε αυτό το περιβάλλον του ανταγωνισμού με βάση τους νόμους της αγοράς, ανάμεσα στα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα μη κερδοσκοπικά κάποτε δημόσια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η ανάπτυξη των δημόσιων νοσοκομείων, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνδέονται απολύτως με το κριτήριο των εσόδων που θα έχουν από την πώληση των υπηρεσιών. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του κράτους προφανώς και δεν μπορεί να είναι ο σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε πρόληψη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας πρόνοια. Το κράτος εξελίσσεται εντός εισαγωγικών, γιατί τέτοιο ρόλο επιτελούσε και πριν, σε ρόλο ρυθμιστή του ανταγωνισμού, ρυθμιστή των κανόνων μέχρι και των ασφαλιστικών τιμών. Και επειδή οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου δεν μασάνε τα λόγια τους, αρκεί να ανατρέξει κανείς την τοποθέτηση του κεντρικού τραπεζίτη, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την ιδιωτική ασφάλιση, λίγες μέρες μετά τις εκλογές του Μαΐου. Είχε πει τότε χαρακτηριστικά ότι ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υγεία ως κατάσταση αναπηρίας γεννά ατομικές προσδοκίες που ναι μεν είναι ιδανικές, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι ρεαλιστικές. Και πρότεινε το σχεδιασμό ενός συστήματος υγείας που θα βασίζεται σε δύο βαθμίδες, τη λεγόμενη βαθμίδα των αναγκών που θα καλύπτεται από το κράτος, δηλαδή το κρατικό σύστημα θα καλύπτει ελάχιστες ανεπαρκείς παροχές,
και τη βαθμίδα των επιθυμιών, έτσι τις ονομάζει, που θα αναλαμβάνει να ικανοποιήσει η ιδιωτική ασφάλιση. Ήτανε στην ίδια ημερίδα που ο πρόεδρος της Ένωσης των Ασφαλιστικών Εταιριών είχε πει, αναφερόμενος στις παροχές και την κοινωνική ασφάλιση που υπήρχε προηγούμενα, ότι ευθύνεται το γενναιόδωρο κράτος που έδινε δωρεάν υπηρεσίες, αναφερόμενες σε αυτές τις υπηρεσίες πολύ πίσω από τις ανάγκες, που δεν έχει καλλιεργηθεί κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης στον ελληνικό λαό και το οποίο πρέπει να αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση να φέρει σε πέρας. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία, η πεμπτουσία της αστικής αντίληψης και της πολιτικής για την υγεία του λαού. Ενώ η πρόληψη πρέπει να αφορά τους υγιείς πριν τεχνολογίας, μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, ώστε να υπηρετείται σχεδιασμένα η πρόληψη, η αποκατάσταση, η προάσπιση της υγείας του λαού, αυτό στον καπιταλισμό θεωρείται ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλι. Θεωρείται επιθυμία, προσδοκία, μη ρεαλιστική. Αυτό είναι και το προπαγανδιστικό περιτύλιγμα όλων των αστικών κυβερνήσεων, οι οποίες συγκλίνουν στο στρατηγικό στόχο, παρά τις όποιες διαφορές τους που γίνονται όλο και περισσότερο δυσδιάκριτες. Εξορθολογισμός δαπανών, καταπολέμηση σπατάλης, παροχή με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Τα ακούγαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα ακούμε και τώρα. Ο λαός πρέπει να απορρίψει συνολικά αυτή την πολιτική, να δυναμώσει τον αγώνα του ενάντια στις ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση και την υγεία, να διεκδικήσει ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικά, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν. Ένα σύστημα υγείας πρόνοιας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Με πλήρη χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, με αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό με φορολόγηση του κεφαλαίου, με κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων, όπου θα παρέχονται από το κράτος όλες οι εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, εμβόλια, χωρίς πληρωμές, συμμετοχές, χωρίς πλαφόν και περικοπές, σύμφωνα με τις ανάγκες και με αποκλειστικά επιστημονικά κριτήρια. Με μαζικές προσλήψεις προσωπικού, με σχέσεις εργασίας, μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την πλήρη στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας. Και αυτό, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, δεν είναι επιθυμία. Αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο και ρεαλιστικό από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών.